Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Πυλίδης και ήρθα να παίξω πώς Survivor ήσουν τελικά. Ποιο ήταν το πρώτο έπαθλο φαγητού στο φετινό Survivor? Το χάσαμε σίγουρα. Φακές. Εμένα δύο πληροφορίες μου, μου λένε αλεύρι και λάδι. Α! Α! Έλα τώρα, εντάξει. Ποιος ήταν ο παίκτης που συνέθεσε το σφάκτης της Καρύπτας? Σόφη, ξέρεις. Ο Σπαλιάρας. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Ο Γιάννης Τσολάκης από τους μαχητές. Τιμωρήθηκε από την παραγωγή επειδή... Πήρε ένα ποτήρι καφέ και ήπιε. Μπράβο. Και τον είδανε. Ποιος είναι ο παίκτης ή η παίκτρια που έχει διαγωνιστεί σε δύο διαδοχικά Survivor? Αυτό το ήξερα σίγουρα, η Κατερίνα Δαλάκα. Μπράβο. Ο παίκτης με τον οποίο διαγωνίστηκα στον πρώτο μου στίβο μάχης ήταν ο... Με τον Σάβα. Και πώς πήγε? Με κέρδισε. Αν μπορούσα μέσα στο παιχνίδι να έχω ένα οποιοδήποτε προσωπικό μου αντικείμενο, θα επέλεγα... Το κινητό μου, ξεκάθαρα. Και εσύ. Εννοείται. Όλοι κινητό. Εννοείται. Και εσείς κινητό θα διαλέγατε, πιστέψτε. Με ποιον θα μιλούσες? Με όλους. Με όλους? Όλοι, άμα σου έλεγαν ότι μία ώρα μπορείς να μιλήσεις, όχι παραπάνω. Ποιον θα έπαιρνες πρώτο τηλέφωνο? Τη μάνα μου και την κοπέλα μου. Τι γλυκός. Αν μπορούσα να διαγωνιστώ σε έναν στίβο μάχης με έναν παίκτη από οποιοδήποτε Survivor, θα επέλεγα... Θα ήθελα σίγουρα να διαγωνιστώ με τον Εσάκη, που ήταν ο καλύτερος παίκτης. Τον Κατσούλη. Τον Κατσούλη. Ναι. Ναι, ναι. Ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει το φετινό Survivor? Πω, δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να δούμε πρώτα τι θα μπουν και στο πιο μετά. Ναι, όσους είναι μέσα μέχρι στιγμής. Αγωνιστικά θεωρώ ότι πρέπει να το κερδίσει ο Άρης. Τώρα το ποιος θα το κερδίσει, πρέπει να πω οπωσδήποτε. Αγωνιστικά ο Άρης και από συμπάθεια, ας πούμε. Ποιος? Από συμπάθεια, Ευρυδίκη. Ήμουν καλός. Ήσουνα πολύ Survivor, ήσουνα. Ευχαριστώ. Και γι' αυτό θα πάρεις το λιοντάρι της Ηλίας μας. Πού το αφιερώνεις? Σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.